Καταπέλτη είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σητεία για την 39χρονη σύζυγο του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη, καθώ και τον 38χρονο εραστήτη. Το βούλευμα παραπέμπει το βούλγαρο αστυνομικό για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και την 39χρονη για άμεση συνέργεια. Λίγο καιρό νωρίτερα και συγκεκριμένα στι 29 Σεπτεμβρίου του 2017, είχε μεταβεί με αυτοκίνητο στη Σητεία, φέροντα παράνομα ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια και ένα μαχαίρι μήκους 21 εκατοστών, τα οποία και άφησε στο αυτοκίνητο. Το κλειδί του αυτοκίνητου το κράτησε η σύζυγο του καρδιολόγου. Τον ενημέρωσε με μήνυμα μέσω του κινητού τη για την ακριβή ώρα αναχώρηση του σύζυγου τη, το δρομολόγιο κίνησή του, τον προορισμό του και το καταλληλότερο σημείο τη διαδρομή για το στήσιμο τη ενέδρα. Στο δικαστικό έγγραφο αναφέρεται ότι ο 38χρονο είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα τα είχε καταφέρει αν δεν είχε τη βοήθεια τη 39χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία. Στο βούλευμα περιγράφονται όσα εκτελήχθηκαν στη μοιραία στροφή του 26ου χιλιομέτρου τη επαρχιακή οδού Ιτία Ιεράπετρα, όπου ο 38χρονο δολοφόνησε τον άτυχο 62χρονο καρδιολόγο. Η παραπομπή είναι σφαλμένη, καθώ τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι συνέβησαν, δεν μπορούν να θεμελιώσουν άμεση συνέργεια. Αντιθέτω, η συνδρομή τη, την οποία αρνείται η κατηγορούμενη, πληρεί την αντικειμενική υπόσταση τη απλή συνέργεια. Ωστόσο, γιατί την παραπομπή αρκούν ενδείξει, ενώ για την καταδίκη χρειάζονται αποδείξει. Ο άτυχο γιατρό δολοφονήθηκε ένα χρόνο πριν στι 7 Οκτωβρίου του 2017.